Για ποιο λόγο πανηγυρίζουν οι τρεις ντόπιοι κυβερνητικοί βουλευτές για τη διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης του προσφυγικού. Από πού και ως πού. Είναι περήφανοι που υπέγραψε η κυβέρνησή τους καταρχήν την επέσχυτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με την οποία αυτοί εδώ οι έρημοι, ταλαιπωρημένοι, κατατρεγμένοι άνθρωποι που σήμερα είναι εγκλωβισμένοι στο Ισκί Καπού σε έναν καταβλισμό που θα πούμε για αυτόν συγκεκριμένα πράγματα. Ή οι υπόλοιποι που είναι εγκλωβισμένοι σε όλη τη χώρα είναι περήφανοι για αυτή την κατάσταση που η κυβέρνηση τους ψήφισε μια τέτοια συμφωνία. Ή είναι περήφανοι για την έλλειψη παντελώς ενός σχεδίου κεντρικού για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, για την κατάσταση που εντοπίσαμε χθες στην επίσκεψη που κάναμε στο χώρο, στον καταβλισμό, γιατί δεν είναι ούτε κέντρο φιλοξενίας, είναι ένας καταβλισμός. Έχουμε πλέον εμπειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα του προσφυγικού. Τους πέταξαν στην γεωργιολεξία σε ένα νταμάρι και ωστόσο, όπως είπε και πριν από λίγο ο γραμματέας, χαίρονται για την λύση που δώσανε. Η ακαταλληλότητα του χώρου, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν και για την οποία μόνο εμείς έχουμε μιλήσει με συγκεκριμένο τρόπο και κατηγορηματικό. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου βαρύνει κυρίως την κυβέρνηση. Ο Δήμος, ωστόσο, κακώς δέχτηκε να διαθέσει το νταμάρι αυτό για την φιλοξενία των προσφύγων. Η απόφαση όμως για το συγκεκριμένο χώρο είναι καθαρά κυβερνητική. Συμμετείχε άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά, σε αυτή την επιλογή και ο τοπικός βουλευτής και ο στρατός φυσικά εκτέλεσε αυτή τη δημιουργία αυτού του απαράδεκτου καταβλισμού. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που προτείνουμε λόγω της καταλληλότητας του χώρου είναι να μεταφερθούν άμεσα σε έναν καταλληλότερο χώρο, στεγασμένο ή σε πολλούς χώρους. Μέχρι να φύγουν όμως, επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε χθες είναι τεράστιο, καταρχήν δεν υπάρχει φωτισμός. Τα φίδια έχουν κατακλείσει την περιοχή και κυρίως όμως δεν σιτίζονται. Μία φορά την ημέρα μεταφέρει τροφή ο στρατός, ένα κυρίως γεύμα, ένα σάντουιτς και ένα κρουασάν. Ευχέρεια πρόσβασης στην Καβάλα, δηλαδή δεν είναι φυλακισμένοι αυτοί εκεί, είναι ελεύθεροι να μετακινούνται, αλλά χρειάζεται και μια στάση να δημιουργηθεί μπροστά στον καταβλισμό, αλλά κυρίως την επιστροφή. Δεν μπορούν να τους αφήνουν απέναντι τον καταβλισμό και να διασχίζουν εθνική οδό, να καβαλάνε μπάρες για να μπουν, δεδομένου ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά. Και για όλα αυτά πρέπει να ερημνήσουν οι καθήκοι αρμόδιοι, αλλά και όσοι εθελοντές θέλουν να βοηθήσουν για τα σωματεία και όσοι ευαισθητοποιούνται σε αυτό το τομέα για τη συγκέντρωση πάσης φύσεως βοήθεια.